Είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει μας στην Γαλιλαία εκεί όψεστε αυτόν. Αδερφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά την γυναίκα. Αυτό το κύτταρο της κοινωνίας, το οποίο εάν δεν είναι κοντά στον Θεό, τότε καταστρέφεται και αφανίζεται το παν. Δυστυχώς όμως, τα σημέρας όπου ζούμε, ο διάβολος έβαλε στο στόχαστρο την γυναίκα και δεν υπάρχει σήμερα η γυναίκα η οποία ο Θεός αγάπησε, ο Θεός ευλόγησε, αλλά μία πονηρά και μιχαλής γενεά η οποία ζητεί από τον Θεό σημείο, και σημείο αυτής που δοθήσεται ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Σήμερα δεν πιστεύει ο κόσμος ότι ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς, έχισε το αίμα του για να σώσει τον άνθρωπο. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμενος ο σημερινός κόσμος βλέπει μία πτώση η οποία είναι πολύ βαριά, διότι δόθη το σύνθημα το οποίο δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή ομιλεί περί πορνείας και μοιχείας. Ο διάβολος όμως τη λέξη αυτή που λέγεται πορνεία την ευάφτισε, της έβαλε όπως το κινήνο που έχει τη ζάχαρη για να μην είναι πικρό. Έβαλε ο διάβολος στην λέξη αυτήν της Αγίας Γραφής ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται συνεχώς, σεξ. Σεξ λέγει. Το σεξ δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Και τα μικρά τα παιδιά οδηγούνται προς το σεξ για να εξαφανιστεί η γυναίκα, αυτό το οποίο ονομάζεται θεμέλιο της κοινωνίας. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι η γυναίκα αυτή η οποία έδωκεν στον κόσμο την σωτηρία, διότι αν δεν υπήρχε η αγνώτης, εάν δεν υπήρχε η παρθενία, εάν δεν υπήρχε αυτό το οποίο εκαλόπιζε ολόκληρη την γυναίκα, δεν θα έρχεται ο Θεός από τους ουρανούς για να μας σώσει. Η Παναγία μας είναι το σύμβολο της αγνότητος και της καθαρότητος, και αυτό οφείλει κάθε μία γυναίκα να ακολουθήσει τη Μητέρα του Θεού. Πλην όμως εκαταντήσαμε, αδερφοί μου, και φτάσαμε στο σημείο σήμερα που μιλούμε τα λόγια αυτά του Θεού μας, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε όχι γάμους αλλά πορνόγαμους, να μην πηγαίνουν στο Ευαγγέλιο να προσκυνήσουν άγνες χώρες. Διότι ο διάβολος ευθόνησε τη γυναίκα και θέλει να την καταστρέψει, να την αφανίσει, να ξεκαθαρίσει, να μην υπάρχει γυναίκα πάνω στον κόσμο καθαρή. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ας προσέξουμε τις κόρες μας, ας προσέξουμε τα παιδιά μας από την μικρά ηλικία, να τα οδηγήσουμε στον φόβο του Θεού. Διότι κατήντησαν σήμερα, εάν δεν είναι βουτυγμένη στην αμαρτία η κόρη, να την φωνάζουν ότι είναι ανώμαλη, ότι δεν είναι φυσιολογική. Και τι δείχνουν στην τηλεόραση,
την τηλεκόλαση. Τι δείχνουν? Την πτώση της γυναικός. Και οι μυροφόρες γυναίκες οι οποίες έφτασαν στο μνήμα του Κυρίου μας, τι ήταν αυτές? Ήτανε κόρες θεοφοβούμενες και αγαπούσαν τον Θεό και σηκώθησαν πρωί σκοτίας αιτιούσης και έφτασαν στο μνημείο για να αλείψουν το σώμα του Κυρίου. Και εκεί έβρουν τους αγγέλους οι οποίοι είπαν εις αυτές, υπάγεται εις τους μαθητές και είπατε εις αυτούς ότι όχι ο Πέτρος έξω από τους μαθητάς, είπατε αυτής και το Πέτρο, διότι ο Πέτρος ερνήθηκε το Χριστόν και τώρα σκέπτεται. Με συγχώρησαν ο Κύριος. Εάν δεν ανεφέρετο το όνομα του Πέτρου, τότε εκείνος θα ήταν θλιμμένος και τα δάκρυά του θα πήγαινα χαμένα. Πλην όμως ο Κύριος, για να το αποδείξει ότι τον εσυγχώρησε, ετώνησαν δια των αγγέλων και είπαν στις μαθήτριες εκείνες ότι θα φτάσουν στην Γαλιλαία και είπατε αυτής και το Πέτρο ότι τον εσυγχώρησαν πλέον ο Θεός. Και εκεί ακριβώς όταν έφτασε ο Κύριος μας τον ερώτησε τρεις φορές, Πέτρε φιλείς με πλοίον τούτο? Ναι Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Και τον ερώτησε τρεις φορές για να κλείσει εκείνο το θέμα της τριπλής αρνήσεως την οποία έπραξε ο Πέτρος. Και έδωκε ο Θεός εις αυτόν τη συγχώρηση. Είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει μας στην Γαλιλαία. Διατί στην Γαλιλαία? Αδερφοί μου, ενθυμηθείτε όσοι έχετε μετανοήσει, ενθυμηθείτε την προ-Χριστού ζωή και την μετά-Χριστό, δηλαδή μετά από την εξομολόγηση. Ενθυμηθείτε τας πρώτας ημέρας που εγνωρίσατε τον Θεό. Εκεί στην Γαλιλαία ακριβώς καλεί τους μαθητάς για να τους επενθυμίσει ότι όταν τους εκάλεσε να φύγαν τα πάντα, λέγει, και ακολούθησαν Αυτόν. Επέρασαν τρία όμως ολόκληρα χρόνια και μεσολάβησαν τόσα και τόσα, και εκείνον το οποίο υπήρχε είναι να τους δώσει ο Κύριος μας την υπενθύμηση ότι στην Γαλιλαία εκεί που ήταν η ακρογιαλιά και είχαν τα πλιαράκια και ψάρευαν, εκεί αφήκαν άπαντα και ακολούθησαν τον Κύριο. Θέλει να τους φέρει στην γνώση ότι μόλις εγνώρισαν τον Κύριο και τον αγάπησαν, τον αγαπούν άραγες μέχρι τώρα. Και εκείνος ο οποίος μετανοεί και ζητεί από τον Θεό το έλεος και τη συγχώρηση των αμαρτιών του και του την δίδει ο Θεός απλόχερα, και τότε εκείνος πόση χαρά έχει. Πολλοί ομολογούν ότι μετά από την εξομολόγηση δεν πατούσα στη γη, αλλά πετούσα πλέον. Αυτή είναι η ομολογία της χάριτος του Θεού. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να διαφυλάξει τις γυναίκες σήμερα και να τους δώσει την χάρη του από ψηλά, διότι εάν δεν υπάρχει η μητέρα καθαρή, πώς θα έβρει ο Θεός τόπο να δώσει το Άγιον του Πνεύμα και να ευλογήσει το ανδρόγυνο? Πώς θα έβρει ο Θεός την χάρη την οποία ζητεί από την γυναίκα να είναι καθαρή? Αδερφοί μου, η γενεά αυτή, λέγει, η πονηρά και μιχαλής πονηρά, διότι ακολουθεί τον πονηρό διάβολο, και μιχαλίδα, διότι αρνήθηκε τον Χριστόν των νηφίων και επορεύθηκε πίσω του διαβόλου. Ζητεί σημείο, λέγει, και σημείον ουδοθήσεται αυτή η μη Ιωνά του προφήτου. Ο Ιωνάς τον έστειλε ο Θεός να κηρύξει μετάνοιαν στην Νινεβή, διότι μετά τρεις ημέρες θα εξαφανιζόταν η πόλη, η πολλή άνθρωπος. 800 ολόκληρα χρόνια προ Χριστού έστειλε ο Θεός τον Ιωνά για να δώσει μετάνοιαν στον κόσμο.
και εκήρυξεν επί τρεις ημέρες μετάνοια. Εγύρισεν όλη την πόλη, η οποία είχε μέγεθος 100 χιλιομέτρων. Επί τρεις ημέρες εκήρυθε μετάνοια και μετενόησαν, λέγει, οι κυβερνήτες, μετενόησαν οι ηγέτες, μετενόησαν ο κόσμος και έδωσαν μετάνοια πραγματική. Επί τρεις ημέρες, λέγει, δεν έφαγαν ούτε ήπιαν νερό και αυτοί και τα ζώα τους. Αυτή είναι η μετάνοια ειλικρινής. Και τότε ο Πανάγαθος Θεός έσωσε την πόλη και ζητούμε και εμείς σήμερα να μας σώσει. Ποιος Θεός να μας σώσει όμως, όταν δεν μετανοούμε, όταν δεν επιστρέφουμε κοντά στο Θεό. Και εκείνο το μεγάλο κακό που είχε η Νινεβή ήταν δύο κακά. Το πρώτον ότι τα χέρια τους έσταζαν αίμα και το δεύτερον ότι αδικούσαν. Αυτές οι δύο μεγάλες αμαρτίες απεφάσισαν ο Θεός να εξαλείψει την πολλή άνθρωπον αυτήν την πόλη. Και όμως μετενόησαν και τους έδωσε ο Θεός τη συγχώρηση και τους αγάπησε. Αδερφοί μου, Κύριε και Θεέ μου, Συ που αγαπάς όλον τον κόσμο, ιδιαίτερος αγαπάς την γυναίκα, σήμερα ευλόγησε αυτό το κύτταρο της κοινωνίας να σταθεί ψηλά και να κρατήσει την σημαία την ελληνική, να κρατήσει την πίστη, την οικογένεια και την πατρίδα, να σωθούμε από τους κακούς οι οποίοι εισήρθαν μέσα στην Ελλάδα μας. Αυτοί οι οποίοι ονομάζονται Ευρώπη, Ευρώπη ανώμαλοι, ήρθαν να μας διδάξουν την ανομαλία και κοιτάζουν μέσα στις τηλεοράσεις και παρουσιάζονται αυτοί οι ανώμαλοι, οι συχαμεροί, παρουσιάζονται για να οδηγήσουν τα τέκνα μας στην ιδία αμαρτία. Θεέ μου, λυπήσου την Ελλάδα σου. Θεέ μου, λυπήσου τον κόσμο σου. Θεέ μου, λυπήσου την γυναίκα και ύψωσε την στο ύψος που της έδωκες όταν η μητέρα σου σε γέννησε στον κόσμο τούτον, η Παναγία μας. Να μας αξιώσει να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει και να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας.